Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Καταφέραμε στα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος τις δύο νίκες, οι οποίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ την ομάδα μας και την ψυχολογία των νεότερων παιδιών για την δύσκολη συνέχεια του πρωταθλήματος. Σήμερα στην πρώτη εμφάνισή μας μπροστά στον κόσμο μας και θέλω να σταθώ στον κόσμο. Τον θέλουμε κοντά μας και τον ευχαριστούμε σήμερα που ήρθε και μας βοήθησε στην προσπάθεια που κάνουμε. Παίζοντας καλό ποδόσφαιρο, καταφέραμε να φτάσουμε στη νίκη. Βέβαια, εμφανίζουν τα σημάδια της κόπωσης που υπάρχει ακόμα σε αρκετούς παίκτες από την πολύ δύσκολη προετοιμασία που κάναμε. Πιστεύω ότι ρολάροντας τα επόμενα παιχνίδια, η ομάδα θα δείξει ακόμα καλύτερα στοιχεία που τα θέλουμε και ιδίως σε στοιχεία τακτικής που έχουμε δουλέψει στη διάρκεια της προετοιμασίας. Ναι, σίγουρα είναι πολύ βασικό για την ψυχολογία των παιδιών, οι δύο νίκες. Κάποια παιδιά είναι πρώτη φορά πρωτόγνωρο το πρωτάθλημα σε εθνική κατηγορία και βοηθάει πολύ στην ψυχολογία στο να αντιμετωπίσουν και να νιώσουν λίγο πώς είναι και η κατηγορία. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι, δεν λέει τίποτα οι δύο νίκες, μακρύ είναι το πρωτάθλημα και πρέπει να μείνουμε προσιλωμένοι στη δουλειά μας. Ας ευχηθούμε να μην είναι σοβαρός ο τραυματισμός. Είναι στο ίδιο πόδι που είχε πρόβλημα πέρυσι ο Θοδωρής. Η πρώτη εντύπωση, όπως μιλήσαμε και με τον γιατρό, δεν φαίνεται κάτι πολύ σοβαρό. Μακάρι να είναι έτσι. Και εσύ, όταν το χάνε από τον σφαιριστή που πήρε καρδιά, ανακοινώνεται το ρόστερ, τον Παπαδημητρίου. Ναι, πήραμε και τον Παπαδημητρίου, είναι μεταγραφή της τελευταίας στιγμής. Ένα παιδί που ήρθε από την Αρδαία, είναι φοιτητής στην Καστοριά και θα βοηθήσει και αυτός στην προσπάθεια που κάνουμε. Και σήμερα άφησατε θετικά λίγα. Ναι, βέβαια, ήταν ναι. Η πρώτη του εμφάνιση, έχει πολύ καλά στοιχεία. Ένα παιδί το οποίο έχει φιλοδοξίες και πιστεύω να πάνε όλα καλά. Ναι, δόξα τω Θεώ, πήγε και αυτό το παιχνίδι πολύ καλά. Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ και εγώ περαστικά από τη μεριά μου και από τους συμπαίκτες μου στο Θοδωρή και στο παιδί από την αντίπολη ομάδα να πάνε όλα καλά και να έρθουν γρήγορα στο γήπεδο. Εγώ σε αυτό που θέλω να σταθώ είναι ότι η ομάδα δουλεύει σε κάθε παιχνίδι, το κάθε παιχνίδι διαφορετικά. Εδώ με το προπονητή δουλεύουμε ακριβώς πώς να παίξουμε στο κάθε παιχνίδι και αυτό βγαίνει στο γήπεδο. Αλλά όπως είπε και ο coach, λόγω κόπωσης ακόμα δεν έχουμε δείξει τίποτα. Πρέπει να περιμένετε λίγο και είμαστε ακόμα στην αρχή. Ναι, έχουμε πολλά να σας δείξουμε. Βέβαια είναι σημαντικό το γεγονός ότι η ομάδα κάνει Ναι, ξεκινήσαμε πολύ καλά. Εύχομαι να συνεχίσουμε και έτσι. Αυτό είναι λόγω δουλειάς. Δουλέψαμε πάρα πολύ και στην προετοιμασία και μετά την προετοιμασία. Δουλεύουμε πάρα πολύ όλα τα παιδιά στην ομάδα και αυτό βγαίνει στο γήπεδο και φαίνεται εξάλλου στα δύο πρώτα παιχνίδια. Βέβαια, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κόσμο. Δεν περιμέναμε να έρθει τόσο πολύς κόσμος. Τον ευχαριστούμε. Μακάρι κάθε φορά έτσι το γήπεδο να είναι γεμάτο και εμείς θα προσπαθήσουμε ό,τι καλύτερο να προσφέρουμε στο γήπεδο. Νίκες, μόνο νίκες. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω λίγο ακόμα, αν δεν κάνω λάθος, πώς έχουν έρθει τα αποτελέσματα, οι μεγάλες τρεις προσκοριθές είναι μόνο στην κορυφή. Πόσο σημαντικό είναι η πρώτη αυτή έξι βαθμή για την πορεία και την εξέλιξη του πρωταθλήματος? Αυτά είναι για εσάς. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Εκείνο που μένουμε εμείς και εγώ και οι ποδοσφαιριστές μου, είναι η θετική παρουσία στα δύο πρώτα παιχνίδια. Η συγκομιδή των έξι βαθμών. Όπως σας είπα και πριν, το πρωτάθλημα είναι πολύ μακρύ. Θέλει σοβαρότητα και συγκέντρωση από όλους μας, γιατί θα έρθουν και δύσκολα παιχνίδια και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτά. Σίγουρα χαροποιεί όλους, πρώτα εμάς, ότι είμαστε εκεί αυτή τη στιγμή. Όχι, σε αυτό το μάτς πήγαμε καλύτερα από το προηγούμενο. Το προηγούμενο μάτς ήταν ένα μάτς που ούτε στα κακά μας όνειρα δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε ότι μπορούσε να συμβεί. Μας συνέβη όμως. Σήμερα ήμασταν λίγο πιο βελτιωμένοι, όμως δεν τα πάμε καλά στο ψηλό παιχνίδι. Κάναμε 9 με 10 κόρνερ μέχρι το 30 λεπτό και φυσικά δεχτήκαμε τα γκολ. Πιστεύω ότι η ομάδα μας θα βελτιωθεί με τον χρόνο, θα πάρει εμπειρία από την κατηγορία. Έχουμε πολύ μικρό μέσο όρο ηλικίας.
18 είναι ο μέσος όρος ηλικίας σε όλη την ομάδα, οπότε πιστεύουμε ότι θα βελτιωθούμε στα επόμενα μάτς και θα είμαστε λίγο καλύτεροι, πιο ανταγωνιστικοί. Εκείνο που παίζει ρόλο σε εμάς είναι ότι βγήκαμε γάμα εθνική με 17χρονους, συνεχίζουμε με 18χρονους φέτος και το ταξίδι είναι που παίζει ρόλο για μας στη γάμα εθνική και αυτό θα απολαύσουμε. Ένα δύσκολο ταξίδι μας όμως, αντικειμενικά, είναι μια δύσκολη κατηγορία, παίκτες μικρής ηλικίας, ξεκινήσατε με 2 συνεχόμενες ήττες, αν θέλουμε να μιλάμε για στόχο, ποιος μπορεί να είναι αυτός. Στόχος να βελτιωθούμε και να έχουμε πιο αξιοπρεπές εμφανίσεις. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Θα δούμε. Συμφωνώ και εγώ με τον coach. Ήταν ένα κακό παιχνίδι για μας. Δώσαμε πολλά στημένα στον αντίπαλο. Υστερούμε στο ψηλό παιχνίδι. Πιστεύω θα βελτιωθούμε με το καιρό. Και πάμε στο επόμενο μάτς δυνατά. Πόσο θα σας επηρεάσουν οι δύο επόμενες ήττες στη συνέχεια του προβλήματος, γιατί δεν είναι και το καλύτερο ξεκίνημα. Ότι δεν είναι το καλύτερο ξεκίνημα, αλλά το έχουμε ξεχάσει ήδη και πάμε στο επόμενο μάτς. Δεν. Αυτό. Το γεγονός ότι η ομάδα σας αποτελείται από πολύ μικρά, αλλά από πολλούς μικρούς ηλικιακούς παιδιστές, γιατί είναι ένα θέμα για εσάς. Έχει, ναι. Οι άλλοι είναι πιο έμπειροι, έχουν πιο πολλές εμφανίσεις στη γάμα εθνική. Εμείς είμαστε στην πρώτη χρονιά. Αλλά εντάξει, πιστεύω θα μας δικαιώσει αυτό.